Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, όπου θα παρουσιάσουμε την όμορφη λαμπερή εκδήλωση της Ένωσης Προσδοτικών Σωματείων Μακεδονίας, που διοργανώνεται για ακόμη μια χρονιά με μεγάλο ενδιαφέρον. Μια εκδήλωση ιδιαίτερη σημαντική, που είναι αφιερωμένη στη Μακεδονία και στην Ελλάδα, με προσωπικότητες, πρόσωπα και ομάδες για την άνοδο αλλά και για το είδος τους, με πάρα πολύ κόσμο από το Ερεσμένο Ποδόσφαιρο της Μακεδονίας να παραβρίσκεται εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, όπου για ακόμη μια χρονιά η μεγάλη αυτή γιορτή αναμένεται να σημειώσει τεράστια επιτυχία. Όπως... Σας ευχαριστούμε θερμά που για μια ακόμη φορά τιμάτε με τη σημερινή σας παρουσία την ετήσια γιορτή της Ένωσής μας. Για μια ακόμη χρονιά θα βραβευτούν σωματεία τα οποία στις κατηγορίες τους αναδείχθηκαν πρωταθλητές και κάποια άλλα τα οποία έχουν επιδείξει ένα εξαιρετικό ήθος. Είναι λίγο δύσκολη η θέση μου σήμερα, γιατί πρέπει να κάνω μια αναφορά, είναι αναγκαία αναφορά για αυτά που αντιμετωπίσαμε τις τελευταίες μέρες στη Θεσσαλονίκη μας, αλλά και θεωρώ σε όλη την Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι η πολιτική δεν χωρά στον αθλητισμό. Αλλά είμαι αναγκασμένος να πω μια φράση την οποία μας τη διδάξαν στα σχολιά μας. Ήταν η φράση που έλεγε ο Μέγας Αλέξανδρος ότι δεν γίνεται να είσαι Μακεδόνας αν δεν είσαι Έλληνας. Είμαι περήφανος ως Περιφερειάρχης που στον τόπο μας έχουμε την Εψημή, η οποία είναι η καλύτερη που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα. Το λέω, το τονίζω και το πιστεύω βαθιά. Και αυτό αποδεικνύεται από τη σημαντική δουλειά που κάνεις, Πρόεδρε, μαζί με όλη την ομάδα, αλλά και που διαχρονικά γίνεται στην Εψημή. Και δεν...
υπό την αιγίδα της Ένωσης διεξάγονται πάρα πολλοί αγώνες θυμάτων υποδομής. Τα τμήματα υποδομής στην Ένωση Μακεδονίας είναι τα περισσότερα αριθμούς του Μέγα Αλέξανδρου και της Μακεδονίας. Είναι πολύ μεγάλη τιμή και ιδιαίτερη χαρά που με βραβεύουν σήμερα. Με βραβεύει ο χώρος στον οποίο ανήκω, ο χώρος στον οποίο υπηρέτησα και υπηρετώ συνέχεια εδώ και 40 χρόνια. Θέλω να μου πεις τη δικιά σου άποψη. Τιμούν σήμερα τους ανθρώπους του αεραστεχνικού αθλητισμού. Χαίρομαι γιατί έχει και πάρα πολλά παιδιά ανάμεσά μας, πολλούς νεαρούς αθλητές. Αυτό είναι το σημαντικό. Να δίνουμε κίνητρο στους νεαρούς αθλητές να προχωράνε. Συγχαρητήρια στην ΕΠΣΜ. Είναι μια καλοδουλεμένη μηχανή με ανθρώπους που αγαπάνε τον αεραστεχνικό αθλητισμό. Και μου πει σε μια ωραία διέξοδο των παιδιών μας. Έτσι ώστε τις εγκοτοπιές να αποφεύγουν και κάτι δημιουργικό για το σώμα τους και την ψυχή τους να κάνουν στη ζωή τους. Εμείς εκεί στην άκρη της πόλης των Δρομόταμων έχουμε χρησιμοποιήσει το ποδόσφαιρο για να γεμίσουμε τα σχολεία. Και είπαμε ότι θα φτιάξουμε ποδοσφαιρικές ομάδες, αλλά στον αγώνα του Σαββάτου θα πέσουν μόνο τα παιδιά που δεν έχουν ομοσία στο σχολείο. Και έτσι με το ποδόσφαιρο γέμισαν τα σχολεία και σήμερα 450 τσιγκανάκια πάνε κάθε μέρα πραγματικά στο σχολείο. Και στον αγώνα, επειδή σας βάζω ποδοσφαιρό, φυσικά δεν μπορούσαμε να μην δώσουμε κι εμείς τον παρόν, μια που είναι και κάτι ξενοδοχείο. Ουσιαστική και απόλυτη συνεργασία των συνδέσμων διαιτών με τις ενώσεις προς όφελος του αεραστεχνικού ποδοσφαίρου. Πραγματικά όμορφη γιορτή και ήταν μια ευκαιρία συνάντησης με όλους αυτούς τους ανθρώπους που αγαπούν το ποδόσφαιρο και ιδιαίτερα το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο. Βραβεύτηκαν κάποιοι άνθρωποι. Είναι πραγματικά μια μεγάλη βραδιά για το ποδόσφαιρο της ΕΠΣΜ Μακεδονίας, μιας από τις μεγαλύτερες ενώσεις της Ελλάδος. Και λέω ότι ήταν μεγάλη βραδιά γιατί στην εκδήλωση αυτή βραβεύτηκαν αθλητές, παράγοντες και πρόσωπα τα οποία έχουν προσφέρει πάρα πολλά στο αθλητικό που αφορά το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο και τον αεραστέχνη ποδοσφαιριστή. Μέσα όμως από αυτή τη διαδικασία τολμούμε να αγγίξουμε επίμαχα θέματα η κοινωνία μας άλλες φορές τα αναδεικνύει, άλλες φορές τα κρύβει. Εμείς αυτό κάναμε για μια ακόμη φορά. Η δήλωσή μας ήταν σήμερα αφιερωμένη ενάντια στην εθνική και στην αξία της ανθρώπινης ζωής. Πέρσι είχαμε για τη διαφορετικότητα. Αυτό είναι το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο, δίνει μηνύματα μέσα στους φυσικούς τους χώρους. Και αυτό πρέπει να